Κλασική αποθήκη όντιον ψημόνο. Έχω την κάρη λάστιχα, έχω και ροδομές, έχω γενικά πολλά πράγματα. Σήμερα θα πάω για πούλημα τα D-Mac, τα οποία D-Mac είναι ένα καταπληκτικό λάστιχο, είναι ραλιτζίδικο, είναι μια κατηγορία πάνω από τα κλασικά semi-slick. Η χάραξή του είναι μόνο αυτές οι κάθετες οι γραμμούλες. Η χρήση τους είναι αποκλειστικά αγωνιστική, δηλαδή δεν είναι κατάλληλα για χρήση δρόμου. Σε βροχή που τα έχω δοκιμάσει δεν την παλεύουν και πολύ. Κάνει πάρα πολύ φασαρία, αλλά σε στεγνό ποδόστρωμα και ειδικά καλής ποιότητας το λάστιχο είναι βεντούζα και φρένα κάνεις έντο. Στρίψιμο με όσα πας στην ευθεία, με τόσα στρίβεις, χωρίς φρένα, χωρίς τίποτα, είναι ένα τρελό λάστιχο, το οποίο όμως δεν έχω πλέον ούτε ζάντες για να χρησιμοποιήσω, αλλά ούτε και πηγαίνω πίστα, οπότε τα έχω βάλει αγγελία και σήμερα θα τα δώσω. Τώρα, ως γνωστόν, το μόνο αυτοκίνητο που μου έχει μείνει είναι το Mercedes, το οποίο δεν είναι και δικό μου, και θα σας δείξω πώς μετατρέπουμε ένα minibus σε minivan. Κάτω από τα καθίσματα έχει κάτι χερούλια, τα οποία τα τραβάμε και έρχεται το κάθισμα μπροστά. Μετά το πλαϊνό πέφτει και εδώ στο κάτω μέρος έχει ένα ακόμα χερούλι, το οποίο τραβώντας το, εγώ τώρα θα βγάλω και το προσκέφαλο γιατί δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και στο κάτω μέρος εδώ έχει άλλο ένα χερούλι, το οποίο το τραβάμε και σηκώνεται το κάθισμα και έρχεται σε αυτήν εδώ τη θέση. Και πλέον το αυτοκίνητο είναι πανέτοιμο να χωρέσει μέσα τα λάστιχα, μέχρι και μετακόμιση μπορείς να κάνεις. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ο χώρος και είναι σωτήριο αυτό. Δεν είναι μόνο ότι τα χώρεσε, αλλά έχουμε και περίσσευμα χώρου για καμιά ζάντα. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχω άλλα πράγματα να κουβαλήσω, αλλά είδατε πως το minibus γίνεται minivan. Και γενικά ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρουν τα βίντεο με το Mercedes. Τώρα αυτό έτυχε. Έχω τραβήξει και κάποια με το MX-5 από μια βόλτα που πήγαμε τώρα πρόσφατα. Το θέμα είναι πότε θα κάνω το edit για να ανέβει εκείνο το βίντεο. Και γενικά με τα βίντεο έχω μια μικρή καθυστέρηση, γιατί όπως σας έχω πει σε προηγούμενο, είναι ότι δεν προλαβαίνω να τα κάνω πλέον και γυρνάω σπίτι και είμαι κομμάτια εκείνη την ώρα και δεν υπάρχει καμία δύναμη για βίντεο, για edit. Επόμενες εκδηλώσεις που θα είμαι. Καλή ερώτηση. Υποτίθεται, άμα
Έβγαλε την ηλιοπροστασία. Πάει το φως. Λοιπόν, υποτίθεται θα ήμουν στην ανάβαση Δημητσάνας, η οποία είναι στις 14 και 15 Ιουλίου, η οποία γίνεται στο Ζυγοβίστη. Βασικά Ζυγοβίστη είναι ο τερματισμός, Δημητσάνα είναι η εκκίνηση. Αν το βλέπουν οι φίλοι μου από εκεί, λυπάμαι που θα τους στεναχωρήσω, αλλά μάλλον δεν θα τα καταφέρω να πάω. Όσοι μπορείτε, ακόμα και από Αθήνα, να ξέρετε δεν είναι πολύ μακριά και η διαδρομή είναι τέλεια και στο πήγαινε, αλλά και αυτό που θα δείτε εκεί στην ανάβαση. Όποιος μπορέσει τέλος πάντων να πάει να δει, μπορεί και να είμαι. Αν αλλάξουν τα πράγματα και δεν γίνουν έτσι όπως τα έχω κανονίσει αυτή τη στιγμή, ισχύει ότι θα πάω. Αλλιώς, μάλλον δεν θα τα καταλάβω. Τώρα μόλις αδειάσαμε έτσι λίγο από λάστιχα, έφυγε η μία τετράδα, τα Dimac. Έχουν μείνει τα Nankang. Από ζάντες αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι σε μεταχειρισμένες, μόνο καινούργιες JR ότι φέρνω. Και σχετικά με τις εκδηλώσεις που σκεφτόμουν πριν και είπα μόνο για τη Δημητσάνα, γιατί δεν μου ήρθε κάτι άλλο, είναι και τα γένεια στο πλυντήριο του τίμου που θα πάω, το Extreme Car Wash. Τα γένεια είναι την 1η Ιουλίου στις 8 το απόγευμα. Θα είμαι και εκεί με το MX5. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει, είναι στο Ήλιον. Και να τα πούμε και εκεί. Μέχρι το επόμενο vlog. Αντίο.